σε όλους ότι η ανεργία έχει φέρει την οικογένεια, την ελληνική, σε απελπιστική κατάσταση. Ευτυχώς που η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός, που είναι μέσα στο DNA του Έλληνα, βοηθάει ώστε η κοινωνία μας να μην καταρρεύσει. Σήμερα ήρθαν στην Αύπακτο 5 τόνοι τρόφιμα, ένδυση και φάρμακα, τα οποία δίνονται από την Μύκηνος κερδοσκοπική εταιρεία χάρη στις ενέργειες του κυρίου Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι εκλεκτός ναυπάκτιος και ο οποίος βοηθάει την ναυπακτία με όποιο τρόπο μπορεί. Τον ευχαριστούμε και θα παρακαλέσω να μας πει ακριβώς τι συνέβη. Πράγματι, βέβαια, σήμερα η μέρα νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας στο κοινωνικό έργο. Πράγματι, έχω κάνει αρκετές ενέργειες για την ναυπακτία και για όλο το νομό Αιτωλοκανανίας ως πολιτευτής των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έχει γίνει και για το κανόε καγιάκ πράγματι η νομοποίηση της πίστας και η έγκριση ενός ποσού γύρω 45.000 ευρώ για την τοποθέτηση σιδηροφράκτη και του ειδικού σηματοπλέγματος του προστατευτικού. Αλλά σήμερα είναι η μεγάλη μέρα που ήρθε το πρώτο φορτηγό με ρούχα και τρόφιμα για την ναυπακτία, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Από εδώ ξεκινά μία μεγάλη προσπάθεια για όλο το νομό Αιτωλοκανανίας και θα ακολουθήσουν και άλλα φορτηγά την άλλη εβδομάδα στο Θέρμο και σε όλους τους υπόλοιπους άλλους δήμους. Θα ακολουθήσουν και άλλα φορτηγά αργότερα για ένα δεύτερο στάδιο, για να πραγματικά να τροφοδοτηθεί το κοινωνικό παντοπολείο, μια προσπάθεια που έχει κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια και το πρόγραμμα ΤΕΒΑ που εποπτεύονται από τον Δήμο Ναυπακτίας, για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είναι μια κίνηση, πιστεύω, προσφοράς και αλληλεγγύης. Πράγματι, η φτώχεια και η ανθρωπιστική κρίση εδώ και πέντε χρόνια ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και βέβαια και την κοινωνία της Ναυπάκτου. Έχουμε χρέος όλοι οι πολιτικοί να κάνουμε, να δώσουμε αυτό που μπορούμε, να καταθέσουμε την κάθε μας προσπάθεια για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαι και εγώ, έχοντας μια μακρά παράδοση στον χώρο της αλληλεγγύης και προσφοράς με άλλες κοινωνικές ομάδες, και όχι μόνο εδώ, αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια και κυρίως στην Αθήνα. Και τώρα που πολιτεύομαι, πρέπει να δώσω, να πιστεύω ότι πρέπει, έχω χρέος και υποχρέωση, όπως όλοι οι πολιτικοί άλλωστε, να κάνουμε τα πάντα για αυτές τις ομάδες. Είναι επίσης, αναμένεται να γίνει και ένα έργο στην ορεινή ναυπακτία, μάλλον κάποια έργα στην ορεινή ναυπακτία. Ήδη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει υποσχεθεί ότι σύντομα θα ξεκινήσουν κάποια έργα, τα οποία δόθηκε ένας κατάλογος έργων από τον Δήμο Ναυπακτίας για τα ορεινά. Ξέρετε ότι εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα στο χωριό μου στην Κλεπά, ένα χωριό που πραγματικά έχει μεγάλα προβλήματα. Σύντομα πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, θα έρθει η Επιτροπή του Στρατού για να κάνει μια επιτόπια αυτοψία και πολύ σύντομα συνεργεία της ΜΟΜΑ, η οποία πλέον θα επωνομαστεί ΜΟΜΚΑ, είναι με το νέο νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θα ξεκινήσουν τα έργα πολύ σύντομα και πριν από το φθινόπωρο στα ορεινά. Και η αποκατάστασή τους θα είναι μέσα στο 17. Άμεση αποκατάσταση, πιστεύω ότι αν ξεκινήσουν θα γίνουν μέσα στο 16. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Δύσκολη συγκυρία που περνάει η πατρίδα μας. Πολλοί ανταποκρίθηκαν προκειμένου να απαλύνουν τον πόνο τόσο των προσφύγων όσο και των ανθρώπων που έχουν απόλυτη ανάγκη. Οι ανάγκες είναι συνεχείς μέχρι να ξεπεράσουμε την κρίση. Ένα μέρος των προϊόντων αυτών που υπήρχαν στο ελληνικό της Αθήνας, δόθηκαν σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας με τη βοήθεια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Aid και του συμπατριώτη μας Βαγγέλη Παπαγεωργίου πολιτευτού. Ένα φορτηγό ξεφόρτωσε σήμερα στο Δήμο Ναυπακτίας μεταφέροντας ρούχα, αλλά και τρόφιμα. Θα δοθούν συντεταγμένα, όπως κάθε φορά, στους ανθρώπους που έχουν καταγραφεί και που έχουν απόλυτη ανάγκη. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η βοήθεια προς το Δήμο μας
μέχρι να ξεπεράσουμε όλοι μαζί την κρίση.